μας θέτουν το ψευδοδίλημα να τους αφήσουμε να πνιγούνε. Γιατί το λες ψευδοδίλημα? Το λέω ψευδοδίλημα διότι δεν βλέπω το λόγο να τους πετάξουν στη θάλασσα. Εφόσον ο μετανάστης φεύγει από τη χώρα του, ο οικονομικός μετανάστης, δεν μιλάω για τον πρόσφυγα, και πηγαίνει και φτάνει μέχρι την Τουρκία. Ο πρόσφυγας φεύγει από την μη ασφαλή χώρα και πηγαίνει στην πρώτη ασφαλή χώρα. Μέχρι εκεί είναι πρόσφυγας. Άμα φύγει από την Τουρκία και περάσει παρανόμως σε ένα άλλο κράτος, είναι παράνομος μετανάστης. Γιατί παράνομος και όχι παράτυπος? Διότι εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ νομίμως. Με έχει καλέσει ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Πρόεδρος. Εάν είμαι και τυπικός, εντάξει, τη γραβάτα μου, σακάκι μου, περποιημένος. Εάν ερχόμουν με τις πιτζάμες μου, δεν θα ήμουν παράνομος, θα ήμουν όμως παράτυπος. Εδώ δεν τίθεται λοιπόν θέμα νομίμου προσκλήσεως, δεν υπάρχει. Άρα είναι παράνομοι μετανάστες. Είδατε όλοι τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος κουνούσε τη φωτογραφία του νεκρού αυτού παιδιού, του μικρού, στη Μυτιλίνη, του πνιγμένου, την κινούσε μπροστά στο πρόσωπο του κυρίου Γιουνκέρ, αυτού του ινόφλυγος, και του έλεγε «Θα σου γεμίσω τις παραλίες των νησιών του Αιγαίου», δεν τα λέει ελληνικά, «των νησιών του Αιγαίου με 15.000 τέτοιους, θα σου γεμίσω». Και ο Γιουνκέρ προφανώς θα ευρίσκεται εις κατάσταση νεφορίας και δεν θα κατάλαβε τι του είπε. Γιατί αν το λέγαμε σε ένα μέσο αστυνομικό αυτό, ξέρετε τι θα έλεγε? Ότι αυτό είναι ομολογία συνενοχής σε έγκλημα. Και μάλιστα ηθικής αυτουργίας. Γιατί ποιος είσαι εσύ που θα μου γεμίσεις? Συνεργάζεσαι δηλαδή με τους διακινητές? Γιατί όταν λες θα μου γεμίσεις, εννοείς ότι εσύ κρατάς τη στρόφικα. Δεν βλέπετε τι έγινε εκείνος ο θαυμάσιος ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός, ο οποίος έπρεπε να ξεσηκωθεί και να του πει: τι είναι αυτά που λες? Καταγγελία και στο Διεθνές Δικαστήριο. Γιατί η άκρος ανθρωπιστική Ευρώπη, φιλεύσπλαχνος Ευρώπη, δεν αναγκάζει την Τουρκία, εις την οποία κατά καιρούς καταβάλει ισχυρά ποσά? Π.χ. της κατέβαλε 3,5 δις, εις αυτά τα μεγέθους σημαντικά, λέμε και με το συμπάθιο καμιά φορά. 3,5 δις τις προάλλες για αυτούς τους μετανάστες, τους παρανόμους. Μάλιστα, τους περποιηθεί. Πολύ ωραία. Γιατί λοιπόν να μην δημιουργήσει hot spot καταγραφής, ελέγχου, ταυτοποίησης στην ξηρά, στα εδάφη της? Να κάνει τους ελέγχους στα εδάφη της, να υποβάλουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι και αναλόγως να τους μεταχειριστούν σαν ανθρώπους και όχι σαν δίποδα θυλαστικά, να τους δώσουν πράσινη κάρτα για εκεί που θέλουν να πάνε να δουλέψουν, να τους βάλουν και σε ένα αεροπλανάκι και να τους στείλουν που θέλουν, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστρία, όπου θέλουν. Γιατί να τους πετάξουν στη θάλασσα λοιπόν? Αυτό είναι ψευδοδίλημα, κύριε. Ναι, αλλά να μας πείτε τώρα όμως και το λόγο για τον οποίο μας το θέτουν αυτό το ψευδοδίλημα. Διότι πρώτον υπάρχει ένας σεσμός μη κυβερνητικών οργανώσεων, τους οποίους δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια τους γενικώς. Και όπου βλέπεις ας πούμε κάτι μισθούς, και επειδή είναι διεθνείς οργανισμοί, είναι αφορολόγητοι και δεν τηρούν στοιχεία. Και βλέπεις λοιπόν κάτι μισθούς του τύπου «η καθαρίστρια παίρνει το μισθό μου εμένα, του καθηγητού των 35 ετών υπηρεσίας». Έτσι. Και είναι και αφορολόγητος. Εμένα μου τα παίρνουν από 100 μεριές. Δεν μιλάμε για τα μεσαία στελέχη και κυρίως δεν μιλάμε για τα ανώτερα στελέχη. Εκεί ζαλίζεσαι. Παραδείγματος χάρη, εδόθησαν 1.600.000.000 εις την Ελλάδα για να διευθετήσει την υπόθεση των μεταναστών και των προσφύγων. Τους τρώνε τα ποντίκια.
δεν τρώνε αυτό το πράγμα το οποίο τους σερβίρουν για φαγητό. Και έχουν δίκιο. Εγώ λέω, εάν έχουμε 70.000 μετανάστες αυτού του τύπου, με 1.600.000.000 τους αγοράζεις ένα διαράκι στον καθένα. Όχι στο Κολωνάκι, ας πούμε, αλλά σε μια καλή περιοχή των Αθηνών. Εδώ δεν έχεις να τους δώσεις να φάνε. Δεν έχεις να τους στεγάσεις. Δεν έχεις να τηρήσεις όρους υγιεινής. Τι γίνονται αυτά τα χρήματα? Σιωπή. Τέτοια σιωπή δεν ανοίγουν τα στόματα, που μου θυμίζει εκείνη τη συμβολή που μου έδινε η μητέρα μου όταν ήμουν μικρός, γιατί ήμουν από καλή οικογένεια και μου έλεγε, παιδί μου, όταν τρώμε δεν μιλάμε. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει ούτε με ανθρωπισμό, ούτε με διλήμματα του τύπου θα πνιγούν. Γιατί το κάνουν αυτό? Μάλιστα. Ένα είναι αυτό, ότι ένας ολόκληρος κόσμος ταΐζεται καλά, χωρίς να προσφέρει καμία υπηρεσία. Δεύτερον, ο Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων είχε ζητήσει, θέλω λέει, 800.000 εργαζομένους Σύρους, οι οποίοι λέει να έχουν και αυτές τις ειδικότητες. Αυτοί πρέπει να φτάσουν παράνομα στους προορισμούς τους. Διότι αν πάρουν την πράσινη κάρτα, κανονικά, από την Τουρκία, και πάνε να δουλέψουν στη Γερμανία, ο Γερμανός εργοδότης θα πρέπει να τους πληρώσει όπως πληρώνει το Γερμανό υπήκο. Ενώ άμα τον έχει παράνομο 5-6 χρόνια, μεγάλε Κάρολε Μάρξ, τα έχεις πει όλα, θα τον εκμεταλλευτεί ορισμένα χρονάκια. Και άμα βγάλει την υπεραξία και την αποσπάση αυτή που θέλει, μετά μπορεί να του πει, κοίτα, εσύ επαναπατρίζεσαι στην Ελλάδα από εκεί που μπήκες, το είδαμε εσχάτως. Αυτά όμως πρέπει να τα προσέξουμε. Γιατί? Γιατί κάτω από κάποιες ταμπέλες και κάποιους τίτλους λειτουργούν κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι στρέφονται εναντίον του κράτους έθνους, το οποίο θέλουν να πολτοποιήσουν. Και ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι η δημογραφικώς ισχυρότερα τάσης ανά τον κόσμο είναι η τάσης του Ισλάμου.